χρόνος μας επιτρέπει να σας διαβάσω ένα χαριτωμένο απόσπασμα από ένα μακροσκελέστατο γράμμα του φίλου τηλεθεατή κυρίου Γεωργίου Σταματάκη, συνταξιούχου χημικού. Την Κυριακή διασκεδάζουμε μαζί με τα τετράγωνα και όλοι μαζί το υπογράφουμε, δεν έχουμε παράπονα. Οι παίχτες αγωνίζονται όλοι για να κερδίσουν, όχι λεφτά, αλλά ευχάριστες στιγμές θέλουν να ζήσουν. Και ενδιαφέρονται πολύ το πρόβλημα να λύσουν, για να απαντήσουν σωστά αν θα διαφωνήσουν ή αν τη λύση βρήκανε, ώστε να συμφωνήσουν. Σχολείο είναι και για μας που αποκτάμε γνώσεις, από τους αστέρες τους 9 που κατά περιπτώσεις άλλοτε λένε τα σωστά και άλλοτε μιλάνε, σαν την Πυθία την παλιά και έτσι παραπλανάνε. Τους τυχερούς που επιθυμούν χρήματα να κερδίσουν, ή το ταξίδι στην ΕΟΚ με λίγη τύχη να αποκτήσουν ή κάποιους που έχουν την ανάγκη μας σεμνά να τους βοηθήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεώργιο Σταματάκη για το χρόνο που σπατάλησε να γράψει το ποίημα και για να μας το στείλει. Και περνάμε αμέσως στους απόψινούς καλεσμένους μας που είναι 9 πυθίες στα τετραγωνά μας, όπως λέει και ο φίλος τηλεθεατής κύριος Σταματάκης. Και είναι 9 πεντάμορφες πυθίες όμως, έτοιμες με τις συμβουλικές απαντήσεις τους να παραπλανήσουν τους παίχτες μας. 9 πεντάμορφα κορίτσια λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει κάποιο τίτλο, είτε της Miss Ελλάς, είτε της Star Ελλάς, είτε της Miss Young, στους διαγωνισμούς των τελευταίων χρόνων. Η ομορφιά λοιπόν απόψε στα τετράγωνά μας και είναι Μελίνα Μιχαηλίδου, Miss Ελλάς 1976. Λίνα Ιωάννη, Miss Ελλάς 1977. Αριάννα Δημητροπούλου, Miss Ελλάς 78. Μίκα Δημητροπούλου, Miss Ελλάς 79. Ρούλα Κανελοπούλου, Star Ελλάς 1980. Βέρα Ζαχαροπούλου, Miss Ελλάς 1980. Κάτια Πουκίδου, Star Ελλάς 1971. 79. Κέτια Δαμοπούλου, Miss Young 1978. Και Αθηνά Πομακίδου, Miss Young 1979. Και φτάνουμε στους παίχτες μας, τους απόψινούς αντιπάλους και διαγωνιζομένους, που όπως λέει πάλι ο κύριος Σταματάκης, έμονη ιδέα μου έγινε σήμερα το ποίημα του κύριου Σταματάκη. Αγωνίζονται όχι λεφτά για να κερδίσουν, αλλά ευχάριστες στιγμές να ζήσουν. Ο κύριος και η κυρία Ρασιά, λοιπόν, απόψε κοντά μας. Και ασχολείστε. Ιδιωτικός υπάλληλος. Ιδιωτικοί υπάλληλοι και ίδιο. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Πέστε μου κάτι, έχετε καταγωγή από Σπάρτη, η Ρασιά είναι. Από Γεωργίτσα της Σπάρτης. Από Γεωργίτσα της Σπάρτης, γιατί είναι από την πατρίδα μου το όνομα. Ο κύριος και η κυρία Μιχαηλίδου. Μάλιστα. Ασχολείστε. Ιδιωτικός υπάλληλος. Και εσείς. Υπάλληλος ΟΤΕ. Υπάλληλος ΟΤΕ. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Πολύ και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και ξεκινάμε με το ζεύγος Μιχαηλίδου. Πιο καλή αρχή σας εύχομαι. Πιο αστέρι χτυπάμε. Την κυρία Ρούλα Κανελοπούλου. Με τη κατευθείαν κέντρο λοιπόν ξεκινάμε, με τη Ρούλα. Ξέρεις Ρούλα να μου πεις γιατί το άζωτο ονομάστηκε έτσι? Ναι, ονομάστηκε έτσι επειδή οι ζωντανοί οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς το άζωτο. Από το άλφα το στερητικό και το ζωτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ονομάζεται έτσι λοιπόν το άζωτο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς το άζωτο. Μόνο με το άζωτο δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Α, μόνο με το άζωτο δεν μπορεί να ζήσει. Ποια είναι η γνώμη του ζεύγους Μιχαηλίδου? Συμφωνώ. Πάρα πολύ σωστά, πραγματικά έτσι είναι. Ονομάστηκε άζωτο γιατί κανένα ενόργανο, εισπνέοντας μόνο άζωτο, δεν μπορεί να διατηρηθεί στη ζωή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί τα 78 περίπου τη % του όγκου του αέρος και τα 75% περίπου του βάρους. Κερδίζετε λοιπόν τις πρώτες σας 1000 δραχμές και το συμβολό σας όμικρον στο τετράγωνο της κυρίας Κανελοπούλου και προχωράμε στο ζεύγος Ρασιά. Καλή αρχή και για σας, εύχομαι. Πολύ. Με την κυρία Κάτια. Με την Κάτια Κουκίδου. Κουκίδου, μάλιστα. Κάτια, η Καθολική Εκκλησία, ως γνωστόν, απαγορεύει τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων. Ποια είναι η πιο διαδεδομένη αντισυλληπτική μέθοδος στην Ιταλία, ειδικά στην επαρχία, και που μάλιστα δεν θεωρείται καθόλου αμάρτημα? Μα φυσικά η καθημερινή χρήση σκόρδου. Όπως ξέρουμε όλοι, το σκόρδο είναι αντισυλληπτικό. Αυτή είναι η απάντησή σου. Αυτή και μόνο. Δεν συμφωνείτε. Κρίμα με την αμεσότητά της σας παραπλάνησε η Κάτια, γιατί πραγματικά μια εμπειρική, ας το πούμε, αντισυλληπτική μέθοδος είναι αυτή, μια πολύ πρακτική για καθημερινή, η χρησιμοποίηση του σκόρδου, η οποία συνηθίζεται πολύ στην Ιταλία και θεωρείται ότι η τακτική χρήση του σκόρδου έχει αντισυλληπτικά αποτελέσματα. Αν κρίνουμε από τα μάλλον δεν συμβαίνει.
Αν κρίνετε από το χωριό σας, μάλλον δεν συμβαίνει. Όμως στην Ιταλία αυτό συμβαίνει και οι γιατροί το έχουν. Δεν είναι θέμα ότι απλώς συμβαίνει. Οι γιατροί ίδιοι το υποστηρίζουν. Η καθημερινή και η συχνή χρήση σκόρδου. Χάνετε λοιπόν τις πρώτες σας 1000 δραχμές, σας κόβει το αντίπαλο ζευγάρι, σημειώνοντας το σύμβολο του όμικρον στο τετράγωνο της Κάτιας και συνεχίζουμε με εσάς. Με την κυρία Αριάννα Δημητροπούλου. Με την κυρία Δημητροπούλου. Αριάννα, το 1961, δύο φύλακες στο Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης έβαλαν ένα παράξενο στοίχημα. Ο ένας